μετά το πρώτο μάτς θυμάμαι στο Ζάγκρεπ είπες ότι δεν χάρηκες στην πρώτη εμφάνιση γιατί ο Πάοκ δεν κέρδισε. Σήμερα ρεφάρατε για τα καλά και για σένα προσωπικά. Αισθάνεσαι όλα αυτά. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια εμφάνιση έδρας, θα έλεγα, μια πολύ πιστική εμφάνιση. Είπαμε, θα συγκεντρωθούμε, προσαρμοστήκαμε πιο πολύ στις καιρικές συνθήκες και καταφέραμε με αυτό το ευρύ σκορ να προκριθούμε εύκολα. Τι άλλαξε αυτή τη βδομάδα, τι μεσολάβησε δηλαδή, σε ποια σημεία βελτιωθήκατε εκτός από τις καιρικές συνθήκες και πιστεύεις παρουσιάσετε τόσο καλό πρόσωπο? Κοιτάξτε, είναι καινούριος προπονητής, είναι φιλοσοφία καινούρια και θα βλέπετε μέρα με τη μέρα βελτίωση. Έτσι και αυτή τη βδομάδα, 7 μέρες είναι αρκετό διάστημα να βελτιώσει τα πράγματα. Σίγουρα θα επιμείνω σε αυτό που είπα και τότε. Θέλω να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλω να βοηθήσω, να βοηθάω στο έπακρο την ομάδα. Φυσικά με το κεφάλι κάτω, με πολλή δουλειά, με ακόμα περισσότερο, ακόμα δεν έχω πετύχει τίποτα. Θα είμαι όλο και καλύτερος και θα δίνω όλο και περισσότερο βοήθεια στην ομάδα. Τώρα είναι ένα Βεζαλίτη και Σπάρτα. Σπάρτα. Δεν έχω άποψη για καμιά από τις δύο ομάδες. Θα κάνουν το σκάουτινγκ αυτοί που πρέπει να το κάνουν. Θα αναλύσουμε την ομάδα όταν έρθει η ώρα. Εμείς είπαμε θα έχουμε τη δικιά μας φιλοσοφία, τη δικιά μας ταυτότητα σε κάθε παιχνίδι. Και είπαμε όλο μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα θα παρουσιάζουμε καλύτερο πρόσωπο. Γιατί είπαμε είναι καινούργια φιλοσοφία του προπονητή και δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί κατευθείαν. 23 Ιούλη, κατά καλό καιρό, πάνω από 12-14.000 κόσμο. Αν το περίμενε. Και αν το σχολιάσατε στα αποδητήρια. Προσωπικά δεν το περίμενα, αλλά ένα μεγάλο μπράβο και που είπες και εσύ 23 Ιούλη στον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε σήμερα. Το χρειαζόμαστε αυτό. Προσωπικά μου έλειψε πολύ αυτό μετά από 2 χρόνια που επέστρεψα στην Τούμπα. Πιστεύω σε κάθε αγώνα να βλέπω περισσότερο κόσμο, να μας δίνει δύναμη, όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Προσωπικά θα το δεις και μετά το Δεκέμβρη. Όταν λες προσωπικά. Επειδή ξέρω να το συμφωνώ με λένε το Δεκέμβρη, γι' αυτό το λέω. Είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά είμαστε. Είστε πολύ κοντά. Ναι.